Ειδικά το 19%. Και νομίζω ότι εκεί οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να βρουν μια ισορροπία. Δηλαδή, με τον αφορισμό και να λες κάποιον ηλίθιο επειδή δεν κάνει το εμβόλιο, είναι τελείως λάθος. Υπάρχει ένα 11% των πολιτών που λέει για θρησκευτικούς λόγους. Απλώς νομίζω ότι εδώ πρέπει να υπάρχει εκκλησία και εκκλησία. Υπάρχει μια πολύ παραδοσιακή εκκλησία, όπου για παράδειγμα είναι πάλι οι μερολογίτες, οι οποίοι έχουν μια πιο μασίφ, αν θες, άποψη, πιο παλαιομοδίτικη, συντηρητική, αντισυστημική. Και η υπόλοιπη εκκλησία που συνήθως έχει δείξει ότι τουλάχιστον το θέμα των εμβολίων ακολουθεί τη γραμμή, να το πω έτσι, της κυβέρνησης. Ναι. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έπαθε μια αρκετά μεγάλη ζημιά, όπως είπε ο Γιώργος, μέσα στο καλοκαίρι. Νομίζω όμως ότι μπαίνουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο τώρα το χειμώνα. Λοιπόν, είναι ενδιαφέρουσα η περίοδο. Πώς το κρίνετε εσείς, η περίοδος? Κοίταξε, Σοφία, πριν από λίγο είπες μία λέξη και αυτή είναι η λέξη κλειδί. Ναι. Πρόκειται για κίνημα. Κίνημα. Είναι ένα κίνημα. Τώρα η πολιτεία το πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το κίνημα θα το κρίνει, θα το ζυγίσει, θα το μετρήσει. Εάν λοιπόν η πολιτεία ξεκινάει με τη σκέψη που είπα και χθες, ότι αμάν είναι πολλοί να τους χαϊδέψουμε, εχάθη το μέτρο, εχάθη το αποτέλεσμα. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση πριν από 20 χρόνια που άρχισε η πολιτεία να βλέπει σαν αριθμό όλο αυτό το κίνημα της λαότητας, ξέρω εγώ πώς το λένε. Μέχρι τότε υπήρχε μια ανοχή, μια απαξίωση, δεν ξέρω. Τώρα σου λέω, όχι, μάν είναι πολλοί, τους χρειαζόμαστε. Αγκαλίτσες, φυλάκια και όλη αυτή η υπερβολή της θαλπορής και της αγάπης που τυχαίνει αυτό το κίνημα. Τώρα λοιπόν αυτό το κίνημα μεγαλώνει, μεγιστοποιείται, μάλλον όχι μεγαλώνει, σχηματοποιείται, έτσι γίνεται μία μάζα. Τώρα, εάν θα αποφασίσει η πολιτεία ότι θα τις αντιμετωπίσει ως κίνημα, είναι μιας άλφης τάξης μέθοδος. Η άλλη είναι τα ελαφρά πηδηματάκια προς τα πίσω, τα οποία διαπιστώσαμε το καλοκαίρι. Αυτά θα φέρουν τον όλεθρο. Τον όλεθρο λέτε, σχολείο. Μα Σοφία, πάρα πολύ απλά. Πολύ τα βέβαια. Παιδάκια που δεν πάνε με μάσκα, που δεν κάνουμε τέτοια, ναι. Τα οποία βρίσκονται σήμερα στο 6.000 παιδάκια να είναι θετικά στον κορονοϊό, θα γίνουν 16. Μα το παιδάκι πήγε σήμερα σχολείο. Δεν είναι ότι κόλλησε το διπλανό του. Έχει κολλήσει αρκετά, ίσως και 10. Πολλαπλασίασε το αυτό. Έτσι λοιπόν θα έρθει το μεγάλο πρόβλημα που δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Είναι αστείο, αστείο, το βλέπω αστείο, για να μην πω τραγικό, ότι ακόμα σε μετέβριο μήνα αρχίζουμε να κλείνουμε σχολεία. Έχουν κλείσει ήδη τμήματα σε συγκεκριμένα σχολεία, κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Ναι, έχουν κλείσει. Ωραία, και υπάρχει το μισό που... γονιός που τον είδαμε χθες, ένα έξαλλο νιάτο, να λέει 2.700.000. 2,7. Επομένως, το πράγμα έχει αρχίσει και σαπίζει λίγο. Κάποιοι όμως λένε ότι έχει στηθεί και μια μεγάλη επιχείρηση από δικηγόρους, από γιατρούς, ιατροδικαστές. Σήμερα δηλαδή υπάρχουν, λέει, και αιτήσεις που ζητούν την εκταφή νεκρών για να κάνουν νεκροψία, να εντοπίσουν αν πέθανε από κορονό ή δεν όχι. Και... έχετε καταλάβει εσείς τον τύπο, δεν έχετε καταλάβει. Δεν... όχι, όχι, δεν έχετε καταλάβει, Σοφία μου. Τι δεν έχουν καταλάβει? Δεν το κάνουνε. Το κάνουν για να βιάσουν τάφο να μπουν ήδη μέσα με τις ιδέες που έχουν. Γι' αυτό το κάνουν. Μα είναι δυνατόν σήμερα, τι συζητάμε, τι ψάχνουμε, να κάνουμε εκταφή, να διαπιστώσουμε ότι είναι από κορονοϊό ή όχι κορονοϊό? Ακριβώς. Δεν καταλαβαίνω. Είναι πολλές οι αιτήσεις όμως. Μα δεν καταλαβαίνω, η μηχανή αυτή. Έχει στηθεί μια μηχανή για να ξύνει το κράτος, να ξύνει την πολιτεία. Εκεί λέω πόσο αποτελεσματική θα είναι η πολιτεία. Καταρχήν όταν λέμε εκταφή και δίνει την άδεια ο οποιοσδήποτε θεσμικός παράγων, είναι ταυτοχρόνως πρέπει να εγκαλεί και τον γιατρό που έδεσε το χαρτί του θανάτου. Άρα αμφισβητεί στον γιατρό. Άρα ο γιατρός ή δεν έκανε σωστά τη δουλειά του, οπότε τον στέλνει σπίτι του, ή έκανε καλά τη δουλειά του, οπότε οι άλλοι πρέπει να πληρώσουν όλα τα έξοδα. Κάνεις εκταφή, κύριε Θανάση, γιατί είσαι του κινήματος, ναι. Εάν με βγει ότι ήταν τελικά κορονοϊός,
πλήρωσε όλα τα έξοδα. Από την τσεπούλα σου. Α, λέτε να υπάρχει όπως, και το άλλο σημείο. Όπως, Σοφία, ο ανεβολίαστος θα πρέπει να πληρώνει την νοσηλεία του. Να πληρώνει την νοσηλεία του. Τώρα τι είναι αυτό που λέτε, να πληρώνει την νοσηλεία του. Το έχουν φέρει το σύνταγμα τα άνθρωπα. Ήξερε ότι θα συμβεί, θα πάει. Και να πηγαίνει κατευθείαν εφορία. Τάπ, εφορία. Εφορία, τάκ, το χαρτάκι τελειώνει η υπόθεση. Αφαιρουμένων, αν θέλει, για ποιήκη, αφαιρουμένων, ξέρω εγώ, των πιθανών εξόδων από ένα ταμείο. Ή θα κλείσουμε όλα τα ταμεία, ή θα κλείσουμε τα μάτια. Δηλαδή, όταν εσύ, ρε φίλε, ξέρει ότι η πιθανότητα να κολλήσει είναι 90% και το αφήνει, ποιο θα πληρώσει. Το ταμείο τεινάχθηκε στον αέρα. Θα τεινάχθει στον αέρα το ταμείο στο Υγείο. Άρα πλήρωσε, γιατί αν πληρώσω 10, θα δεις όλοι οι άλλοι πώς θα σπεύσουν μετά να καλύψουν τον εαυτό τους. Δεν παίζω εγώ με αυτά τα πράγματα. Δεν παίζω, τι να κάνουμε. Είναι πολύπλοκο όμως, γιατί πριν από λίγο, για παράδειγμα, ο υπουργός, ο κύριος Βορύδης, ανακοίνωσε 300 ευρώ πρόστιμο στο δημόσιο υπάλληλο που αρνείται να κάνει the rapid test. Δεν έχει εμβολιαστεί και αρνείται να κάνει rapid test. Και έχουν ξεσηκωθεί και έχουν αντιδράσει και θα ξεκινήσει και ένας κύκλος κινητοποιήσεων και μιας νέας πορείας στο κέντρο της Αθήνας από εκείνους που αρνούνται να κάνουν καταρχήν, το rapid. Καταρχήν, ο Μάκης Βορύδης δεν πρέπει να κάνει πίσω. Πίσω, να μην κάνει πίσω, να κρατήσει αυτή την απόφαση. Γιατί τέτοια βηματάκια προς τα πίσω έχουν φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Είπα στην αρχή, όποιος δεν έχει κάνει εμβόλιο, απολύεται. Το τήρησαν, όχι. Το μάζεψαν, ναι. Το μάζεψαν. Τι θα γίνει, για πες μου. Ναι, αλλά ξέρετε, έχει ξεκινήσει και μία συζήτηση. Η δεξιά είναι Νέα Δημοκρατία. Λίγο από εδώ τα άκρα, αν είναι στο κέντρο, αν είναι πιο δεξιά. Και εμπλέκεται μέσα με το κίνημα του... των αρνητών και της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Όποιος φοβάται, πάει και κοιμάται. Μάλιστα. Ύπνος. Ύπνος. Πώς? Κοιμάται, λέω, ύπνος. Ακόμα και αυτό σήμερα, δηλαδή... Συζητάμε. Δεν καταλαβαίνω. Η καλύτερη Νέα Δημοκρατία να μπορέσει να υπερπηδήσει ένα τεράστιο εμπόδιο που μπήκε στη διακυβέρνηση της χώρας. Την πανδημία. Θα το κάνει ή όχι? Μέχρι στιγμής χάνει, το αντιλαμβάνεσαι, τι χάνει η Νέα Δημοκρατία. Χάνει. Επομένως λοιπόν, όταν αυτή η χασούρα συσσωρευτεί και πάει σε εκλογές, θα έχει εκπλήξεις. Κοίταξε, ο Γιώργος Παπαχρήστου είναι σοβαρός άνθρωπος και η γραφίδα του πράγματι ενίοτε στάζει δηλητήριο. Εγώ τον παρακολουθώ και τον παραδέχομαι ότι είναι πολύ δυνατός. Ο κύριος Σάκης Κέρτσος, για να δώσω το πολιτικό στίγμα και την πολιτική σκοπιμότητα. Ναι. Την ουσία έχει πάει σε αυτή τη θέση ως αναπληρωτής του Γεραπετρίτη. Επειδή ο Γεραπετρίτης φορτώθηκε 500 πράγματα, χρειαζόταν κάποιος για να του πάρει μερικά από αυτά τα βαρύδια. Και αυτός είναι ο Άκυρος Κέρτσος. Τώρα, ότι είναι πολυπράγμα, είναι πολυπράγμα. Το ότι είναι φύς, είναι φύς. Ότι είναι άψητος, είναι άψητος. Και εκεί κατατείνει το άφρο του Παπαχρήστου. Και για άλλη μια φορά, εγώ θα πρωτοφωνάξω με όση δύναμη έχω. Ο Μητσοτάκης, εάν φάει κολουτούμπα, η κολουτούμπα αυτή θα είναι γιατί χρησιμοποίησε μη έμπειρο πλήρωμα. Τίποτα άλλο. Μέχρι εκεί και όποιος δεν το καταλαβαίνει. Δηλαδή φαντάσου τον Παπαχρήστου σε θέση υπουργού, ξέρω εγώ. Αυτά τα οποία γράφει, αυτά θα εφήρμοζε. Λοιπόν, δεν μπορούν τα παιδιά, δεν μπορούν να το πιάσουν. Και φαίνεται τώρα και με το αλαλούμ στην εφορία. Δηλαδή το αλαλούμ που επικρατεί, δεν ξέρουμε ποιες δόσεις ισχύουν. Εάν ισχύουν 120, αν ισχύουν 36, και γιατί 36 μου πάρει αυτός που το όνομά του είναι από θήτα, από λάμπτα και από ρο, και δεν μπορεί αυτός το όνομά του που είναι από κάπα, δέλτα, ναι, και ψη. Μα τέτοιες μπαρούφες. Να σταματήσουν τις μπαρούφες, τις μπαρούφες, γιατί με αυτόν τον τρόπο καταστρέφουν και την ελπίδα και την προσδοκία, αλλά και την δυναμική που μπορεί να αναπτύξει αυτή η χώρα. Πολύ μπαρούφα.
Και εσείς πολλά τα λέτε σήμερα και πολύ δύσκολα και σκληρά και μπαρούφες και κολοτούπες και το πολιτικό κόστος. Έρχεται... Μα δεν είναι μπαρούφα εσύ, Σοφία. Κάτι ανάλογο συμβαίνει. Έλαμε εδώ και 6 μήνες, 4 μήνες, ναι. Τις 120 δόσεις ότι επανέρχονται, τις 36 και 72. Τώρα δεν έχει ιδέα. Πάρε ένα τηλέφωνο την αρμόδια εφορία, αν έχουν ιδέα, σφύρα μου. Σφύρα μου, κλέφτηκα. Δεν έχουν ιδέα. Πάρε τον Ντουκάκη. Που είναι φοροτεχνικός. Ναι. Κύριε Ντουκάκη, δεν έχει ιδέα κανείς. Και εν τω μεταξύ η καταληκτική ημερομηνία είναι 30 Σεπτεμβρίου. 30, μεθαύριο. Και αύριο εσείς... Παρασκευή, Σαββατοκύριακο. Δεν μπορείς. Επομένως λοιπόν, ή θα σοβαρευτούν ή θα γίνουν φορά των ιτημένων. Και ιτημένοι. Και μπαρούφα και κολτούπα και ιτημένοι. Λοιπόν, των ιτημένων. Δηλαδή, φορά των ιτημένων είναι των Σιριζέων. Η άλλη πλευρά τώρα, που εντάξει, και εκεί τα πράγματα δεν είναι προς την καλή... Δεν ρέουν θετικά, τουλάχιστον όπως λένε κάποιοι. Κάνουν τον απολογισμό τους, τον απολογισμό της Θεσσαλονίκης, της εμφάνισης του κυρίου Τσίπρα, και φαίνεται ότι υπάρχουν πικρόχολα σχόλια και για την εμφάνισή του και για το πράσινο χρώμα που χρησιμοποίησε και για τη λέξη ήλιος που είπε και για τις ατάκες που, και τις προτάσεις που έκανε. Έλα τώρα, Σοφία, ότι και να λέει ο Τσίπρας σε μερικούς φταίει. Η ουσία είναι μια. Δεν είναι ο Τσίπρας του 15. Δεν είναι ο Τσίπρας του 15. Αυτό καταλάβουμε. Mm. Είναι ένας Τσίπρας μελαγχολικός, ιτημένος. Δεν είναι αυτό που ήταν. Το αίτητο του Τσίπρα τελείωσε. Μην περιμένουν τέτοια πράγματα. Εάν έχουν το θάρρος να πούνε Τσίπρα στην άκρη και φωνάξουν τον οποιοδήποτε. Δεν είναι. Αυτά είναι μισόλογα, φτηνιάρικα κτλ. Προσωπικά εγώ εκτιμώ, ναι, παρά τις όποιες επιβαρύσεις έχει το πέρασμα του Τσίπρα, τώρα ακόμα δεν υπάρχει αλήθεια του Τσίπρα. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Δεν υπάρχει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλύτερος του Τσίπρα, όχι. Τόσα πρόσωπα προσπαθούν να διαφοροποιηθούν και έχουν διαφοροποιηθεί. Και πες ονόματα, να τα κρίνουμε, ρε Σοφία. Και ουσιαστικά... Τι τόσο ονόματα, ποιος. Και ουσιαστικά εμφανίζονται και να έχουν... Ο κύριος Τσακαλώτος δεν το θαυμάσατε χθες στην τηλεοπτική του εμφάνιση που βγήκε ουσιαστικά να κρίνει και την κυβέρνηση αλλά και τον κύριο Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα λέει ότι ο Μητσοτάκης μου θυμίζει την παλιά δεξιά. Θυμάσαι τον κύριο Τσακαλώτο ως βοηθό του Βοροφάκη που πηγαίναν έξω. Ένας φουκαριάρης. Είναι που δεν του ρίξει ένα 2 ευρώ όπως πάνε και πάρε ένα χατσιλίκι. Άσε τώρα που σήκωσε και ο Τσακαλώτος. Τι σήκωσε ο κύριο Τσακαλώτος. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει ποιος άλλος. Εκτός αν αποφύσει η Κουμουρδούρου να γυρίσει πίσω τη Δούρου. Την κυρία Δούρου. Τώρα και η κυρία Δούρο λένε ότι υπάρχουν διάφορα πράγματα που πιστεύουν ότι θα έχουν επιληθεί μέχρι τα Χριστούγεννα, γιατί ξέρετε υπάρχει μια διαδικασία το γενικότερο στο μάτι, τρέχουν κάποιοι. Πιστεύουν, λέει, ότι θα έχουν επιληθεί αυτές οι κρυμότητες με τα Χριστούγεννα για να βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Ας πάντω, εγώ πετάω ένα όνομα και ας το πάρει ο άνεμος. Εντάξει, εσείς τώρα δεν πετάτε τυχαία πράγματα, όπως ο κύριος Τσακαλώτος ήταν μια χαρά η εμφάνισή του. Κάτω, τώρα έχεις μια αρχηγό κόμματος εν δυνάμει. Τώρα την κυρία Γεννηματά, η οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας άνθρωπος. Μισό λεπτό να πάμε στην κυρία Γεννηματά. Μισό λεπτό. Ναι. Λοιπόν, βάλε δίπλα Δούρου και Γεννηματά. Δηλαδή δεν έχει Δούρου μια προσωπικότητα πολιτική, πιο έντονη, πιο παρεμβατική κτλ. Είναι. Άρα λοιπόν, βάλω το κρατούμενο στην άκρη και περίμενε. Από όλους αυτούς εκεί μέσα, εγώ δεν έχω δει κάποιον άλλον. Λοιπόν, και το ρωτήσαν αν μπορεί να συνεργαστεί και με τον κύριο Μητσοτάκη. Είπαν, είναι δυνατόν, δεν συνεργάζομαι. Δηλαδή, και μια εμφάνιση της παλιάς δεξιάς. Γνωρίζετε τώρα πράγματα. 45 Παπανδρέου. Ναι. 55 Καραμαλής. 65 Παπανδρέου. 75 Καραμαλής, 85 Παπανδρέου, 95 Παπανδρέου, 2005 Καραμαλής, έτσι και δόξα θα και διαμέσως έχουμε και λίγο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πορεία της Ελλάδας. Τι μου λέει τώρα ο Τσακαλώτος. Μάλιστα, με κόκκινο φόντο.